έχουν αρχίσει να μπαίνουν από το 1967 έως σήμερα. Μάλιστα. Είναι επιδόματα, θα δούμε ορισμένα τώρα στις κάρτες μας, αλλά είναι ορισμένα επιδόματα που τότε όταν μπήκαν για καλό, όπως ας πούμε το επίδομα απομόνωσης, όταν φεύγει κάποιος και πηγαίνει σε πολύ μακρινή περιοχή για να εργαστεί. Επιφυλακής κατοίκων, όταν κάποιος περιμένει στο σπίτι, γιατί δεν υπάρχει άλλος να πάει στην υπηρεσία, του δίνει ένα επίδομα. Ένα διαχειριστικών λαθών επί του βασικού μισθού αφορά τους ταμείες, τους εισπράκτορες χρημάτων, εάν κλείσουν, το αυτονόητο λέμε, το ταμείο χωρίς να έχουν χρέος, χωρίς να έχουν έλλειμμα, τους δίνει ένα επίδομα. Πίσως εργασίας καταμετρητών, 25%. Κάτσε, γιατί λίγο το χάνω. Άμα λοιπόν κάνεις τις πράξεις σωστά, παίρνεις επίδομα. Ναι. Πολύ ωραίο. Δηλαδή τα ανταμείβει για τη δουλειά που του έχει προσλάβει. Φύσεως εργασίας καταμετρητών. Τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ. Λοιπόν, είναι οι καταμετρητές οι οποίοι έρχονται στο ρολόι και μετράνε το πόσες κιλοβατόρες έχεις καταναλώσει. Μάλιστα. Αυτοί οι καταμετρητές παίρνουν ένα επίδομα. Δεν είναι δουλειά αυτή, γι' αυτό δεν έχουν προσληφθεί. Οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων. Το παίρνουν πλέον αυτά τα επίδομα 18 ευρώ για να χρησιμοποιεί κάποιο το επίδομα. Όχι ο οδηγός, δεν έχει ένα λεπτό λίγο γιατί. Το χάνεις. Θα το πω έτσι όπως το είχε πει ο Χάρη Κλίν πριν πολλά χρόνια. Μαλακά, κάνε τις αποκαλύψεις πιο μαλακά. Να την ξαναδούμε την κάρτα. Και μια άλλη σειρά επιδομάτων, να μην αδικούμε τους εργαζόμενους. Παίρνει λοιπόν επίδομα οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος 18 ευρώ το μήνα. Ναι. Γιατί? Γιατί παλιότερα υπήρχε οδηγός να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν πήγαινε το συνεργείο αν δεν υπάρχει οδηγός. Τώρα πηγαίνει ο τεχνικός με το αυτοκίνητο. Μα. Δεν αμείβει έναν οδηγό. Του δίνει 18 ευρώ το μήνα. Και όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε βεβαίως. Αυτές όλες είναι κατακτήσεις του κυρίου Φωτόπουλου. Δεν νομίζω ότι είναι πάντως. Αν είναι από το 67, Χρήστο μου, επειδή εύκολο είναι να ρίξουμε το ανάθεμα στον κάθε Φωτόπουλο και να το ρίξουμε, θα μου επιτρέψεις να πω ότι εκτός από κατακτήσεις του Φωτόπουλου είναι παραχωρήσεις των κυβερνήσεων τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι λοιπόν, το πελατειακό. Αυτό είναι το πρόβλημα το πρώτο. Ο συνδικαλισμός κομματικός είναι αυτό. Τα παίρνουν ακόμη εν τέλει αυτά τα επιδόματα. Θα ενσωματωθούν σε τρία. Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών και θέσεων ευθύνης.